Έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε σήμερα το καινούριο σύριαλ. Είναι μια μεγάλη παραγωγή που θα αρχίσει το Μάιο να παίζεται στο τουρκικό κανάλι ATV και ATV και κατόπιν θα έρθει και σε ελληνικό κανάλι και σε 40 άλλες χώρες. Η παρουσίαση του σύριαλ είναι δύο όχθες, ένα Ισμαήλ, όπως ξέρετε, ήταν προγραμματισμένο να γυριστεί στο Αϊβαλί. Συζητήσαμε μαζί, συμφωνήσαμε, ζητήσαμε να γυριστούν σκηνές και στο νησί μας, αφού δεσμευτήκαμε να τους παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια που αφορά τη διαμονή τους στο νησί μας, τις μετακινήσεις τους κτλ. Η προβολή του νησιού μας θα είναι τεράστια από ένα σύριαλ που θα παιχτεί στην Τουρκία, στην Ελλάδα και σε άλλες 40 χώρες, όπως σας είπα και πριν. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να γίνονται γυρίσματα και στο όμορφο νησί μας. Έχουν επιλέξει την Παναγιούδα, τη Μυτιλίνη και το Μόλιβο. Είναι μια υπόθεση ερωτική που θα μπορούσε να συμβεί. Οι περισσότεροι θα την έχετε διαβάσει στις εφημερίδες, αφού και οι δύο λαοί ψαρεύουν στην ίδια θάλασσα. Μια υπόθεση που συμβάλλει στην ελληνοτουρκική φιλία και που παρακινεί τους δύο λαούς στις δύο όχθες να ξεπεράσουν προκαταλήψεις με βαρημένο παρελθόν και να συνεργαστούν δημιουργικά. Σε αυτή τη λογική είναι και όλοι οι συντελεστές του Σύρια, ο παραγωγός, ο Μπαχά, ο σκηνοθέτης, ο Ερντάλ, ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής και διάσημος Τούρκος ηθοποιός, αλλά και οι δικοί μας διάσημοι Έλληνες ηθοποιοί που μετέχουν σε αυτό το σύριαλ, ο Σιμεϊκέ Παπανίκα, η Ελένη Φιλίνη και οι άλλοι που θα τους γνωρίσετε. Εγώ δεν θα σας κουράσω, θα δώσω το λόγο σε αυτούς. Μέσα στο χειμώνα θα μπορούμε και εμείς να δούμε αυτό το σύριαλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει βάλει. Şimdi ben de özetle Bay Aslı Erkadis'in söylediklerini aktarmak istiyorum buradaki Türkiye'den gelen misafirlerimize. Aslı Erkadis olmasaydı bu organizasyon herhalde olmazdı. Bana en büyük, en fazla yardımı emeği geçen insan Kostas'tı. Kendisi belediyenin kültür işleri sorumlusu. Midilli Adası hak ettiği yerde değil. Bu diziyle belediyenin de ve Kostas'ın da şahsi yardımlarıyla amacımız hem Midilli'yi hem Ayvalı'yı gerçekten hak ettikleri yere getirebilmek. İki Yana ve İsmail dizisinin bunda çok büyük bir rol olacağını biliyoruz, bundan eminiz. Kostas'ın büyük çabalarıyla dizinin sadece Ayvalık'ta değil, Türkiye tarafında değil, Midilli'de de çekimlerinin olması sağlandı. Bu konuda çok haklıydı. Eğer bir dizide konu Midilli ise çekimlerinde Midilli'de olması gerekiyordu. Bu dizi Türkiye'de ATV kanalında önümüzdeki hafta sanıyorum 7 Mayıs mıydı? 7 Mayıs'ta sanıyorum. Tam kesin değil. Ama çok yakın bir tarihte gösterime giriyor. Daha ileride bir tarihte Yunanistan'da ve çok büyük olasılıkla birçok farklı ülkede yine gösterilecek. Bu bölgeye çok büyük bir hareket getirecek diye inanıyoruz. Bu anlamda hem bu dizide emeği geçen Adam Film emekçilerine diyelim, hem buradaki yerel yöneticilerimize çok yardımları oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Herhalde sözü Serdar Bey alacak şimdi. Adam Film yönetim üyesi var. Genel sanat yönetimi.
Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλοι που υπερβρίσκονται εδώ πέρα ανάμεσά μας. Ευχαριστώ πολύ την μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σε αυτό το όμορφο νησί. Benim ismim Serhat Arakar. Ortağım Tarkan Karlılar'la beraber Adnan Film'in kurucularıyız. Μαζί με τον κύριο εδώ πέρα, κύριο Αρτάρ, είμαστε οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Adnan Film. Οι οποίοι θα είμαστε και αυτοί που έχουμε πάρει όλη αυτή την προσπάθεια για να γίνει η συγκεκριμένη σειρά. Tarkan Demen'de ikimiz de hem uzun yıllar Türkiye'de yönetmenlik yaptık, ayrıca da yapımcılık yapıyoruz şimdi. Μαζί οι δυο μας ξεκινήσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια προσπάθεια μέσα από τη σκηνοθεσία, αλλά και μέσα από παραγωγές μεγάλες που έχουμε κάνει στη γείτονα χώρα. Bu ortaklığın en önemli sebebi de sınıf arkadaşı olmamız. Το σημαντικό απ' όλα είναι ότι είμαστε ξεκινήσει όλοι αυτές τις εργασίες μαζί, επειδή είναι συμμαθητής μου. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu fikir ilk ortaya çıktığında, yani iki yaka bir İsmail fikri ilk ortaya çıktığında, bunun kesinlikle iki ülkede çekilmesini birinci şartımızdır bizim. Όταν ξεκίνησε σαν ιδέα να γεννιέται δύο όχθες, ένα σύστημα πρώτο ιδέα και πιο σημαντική, ήταν ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί όχι μόνο στη μια πλευρά του Αιγαίου, αλλά σίγουρα και στην άλλη. Bu hem inandırıcılık için, filmin inandırıcılığı için çok önemliydi. Hem de şunu diyoruz ki, küçük tokalaşmalar büyük kucaklaşmalara sebep olur. Νομίζω ότι αυτή η παραγωγή θα είναι μια παραγωγή που θα ξεκινήσει από μια χειραψία πιθανόν, αλλά σε σφιχταγκαλιάσματα στο τέλος. Umut ediyoruz ki uzun süreli herkes için hem iki Ayvalık ve Midilli için hem de burada bulunan tüm oyuncularımız için ve bütün çalışan ekip için inşallah uzun süreli ve güzel bir çalışma olur diye umut ediyoruz. Bu da sizlerin ilgisiyle olacak. İlginizi ve desteğinizi eksik etmeyin lütfen. Ελπίδα μας ότι αυτή η προσπάθειά μας δεν θα είναι προσπάθεια κάποιων ημερών, κάποιων εβδομάδων ή κάποιων μηνών, θα είναι κάποιων χρόνων και θα είναι μια προσπάθεια που δεν θα ενοποιηθεί μόνο από εμάς, αλλά και από εσάς και γι' αυτό θα ζητήσω τη βοήθειά σας όταν πλέον ξεκινήσει να δείχνεται η παραγωγή, να τη δούμε όλοι μαζί και να βοηθήσουμε λίγο καλύτερο. Son olarak bu dizide emeği geçen bütün oyuncularımıza, bütün çalışanlarımıza ve bize inanıp bu işe kabul eden ve başlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα τους διάφορους βοηθούς μας εδώ πέρα της παραγωγής, τους ηθοποιούς που είναι πολύ σημαντικό και όλοι αυτοί που έχουν κάνει απεριόριστες προσπάθειες ώστε να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα μας. Bir de bu işin gerçekleşmesi için gerçekten teşekkür etmemiz gereken birileri var, onları şimdi size okuyacağım. Θα ήθελα βέβαια να πω ονομαστικά κάποιους που έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ για να υλοποιηθεί όλο αυτό το εγχείρημα. Kuzey Ege Bölge Valisi Nasos Yakalis. Τον κύριο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κύριο Νάσο Γιακαλή. Lesbos Belediye Başkanı Dimitris Vunacos. Τον κύριο Δήμαρχο Λέσβου, τον κύριο Βουνάτσο. Belediye Kültür İşleri Sorumlusu Kostos Atrakasis. Τον κύριο Πρόεδρο Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού, Δήμου Λέσβου, τον κύριο Κώστα Στεραγάκη. Μητυλένε τους Φατός Λαζάρη. Τι Φατός, από πίσω. Λέσβο Τιγιάρετ Οδασέ. Το επιμηλητήριο Λέσβου. Μιλίδη Γιουμίκ Μιλίδη. Το τελειμνίο Λέσβου, τη γεύση του Λέσβου. Lesbos Kent Güvenlik Başkanlığı. Το Λιμεναρχείο Μυτιλίνης, το Λιμεναρχείο Λέσβου. Lesbos Emniyet Müdürlüğü. Την αστυνομία Λέσβου, το τμήμα διαβατηρίων.
Lesbos Turizm Ajantaları Onursal Başkanı Antonis Pikolos. Τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου Πρακτόρων, τον κύριο Πίκολο. Η ΙΚΦΑ Αραβά Κυράλαμα. Την εταιρεία ΙΚΦΑ, τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα του κύριου Ψώμου. Bize ağırlayan oteller var, onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Και κάποια ξενοδοχεία τα οποία μας βοήθησαν να ειλικρινά πάρα πολύ στην φιλοξενία την οποία είχαμε αυτές τις μέρες. Ελισιόν. Το ξενοδοχείο Ελισιόν. Χαϊλάτροπ. Το ξενοδοχείο Ηλιοτρόπιο. Γλουσί. Το ξενοδοχείο Γλουσί. Θεόφιλης Παραδάης. Το ξενοδοχείο Θεόφιλος Παραδάης. Βίγλαβιτς. Το ξενοδοχείο Βίγλαβιτς. Ve ayrıca bu dizinin gerçekten gerçekleşmesinde çok önemli etkisi olan ve faydası olan şu anda uçağı burada görüyorsunuz. Bora Jet'e de çok 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 teşekkür ediyorum. Ευχαριστώ πάρα πολύ βέβαια και την εταιρεία που έχει αναλάβει όλη αυτή την Bora Jet που έχει το πλάνο εδώ πέρα. Είναι η εταιρεία που μας έχει βοηθήσει χρηματικά για να γίνει ολοκλήρωση αυτής της σειράς. Σα άλλο μάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω... Βέβαια, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εγώ για την εταιρεία BoraJet, δεν ξέρω πώς θα πρέπει να μεταφράσεις, είναι η εταιρεία η οποία έχει επικοινωνία Αδραμίτη Κωνσταντινούπολη και κάποια στιγμή σκέφτεται άμεσα στο, μέσω, στο μέλλον τη συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο του Πληκτήριου, τον κ. Περοβρίδη, να επεκταθεί και στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Μπορώ να και σας δώσω την εκπάμπη αυτή, ή ο Λούμαρα και την θα δώσω τον λόγο στον πρωταγωνιστή της σειράς, τον κύριο Ερνάλ Όσιαρτσγκάρ, που είναι γνωστός μας βέβαια και στο παρελθόν, Bir ha gel abi size yap yap. Ha ben öyle yapacağım işte. Ağır ağır işte. Ha peki tamam o zaman sen git orada oturacaksın. Işte. Şimdi efendim ben şöyle bir şey başlayayım yani. Ben çok heyecanlıyım. Şey heyecanlanmamın sebebi şöyle bir şey. Ben bu hikayeyi bir sene evvel falan yaşamaya başladım. Proje tasarımını ben yaptım. Bir sene, bir buçuk sene evvel bayağı bir telaşlıydım. Ne olacağını bilmiyordum ve fakat şu anda sanki bir rüyada gibiyim. O kafamın içindeki o karakterler, o hikaye bu kadar ete, kana, cana bölündüler ki ve çok mükemmel bir şekilde yani sanki bu rüyadan uyanabilecekmişim bir korku var. Çünkü çok güzel bir rüya her şey. Tercüme sen mi devam edeceksin? Tercüme sen mi yapacaksın? İşte diyor çok heyecanlıyım ya, tutamıyorum yani. Συγχωρήστε με, λέει, έχω ξεκινήσει έτσι, γιατί είναι ένα θέμα, ένα πρόγραμμα, μία ιδέα που ξεκίνησε προ 1,5 χρόνο. Μην νομίζετε ότι και εμείς είμαστε οι άνθρωποι που είμαστε ψύχρεμοι. Έχω χάσει την ψυχή μου, έχω χάσει τον ύπνο μου. Κατάφερα αυτή η ιδέα να γίνει σήμερα όνειρο. Είμαι ανάμεσά σας με ένα όνειρο, μια ιδέα 1,5 χρόνο που καταφέρω πλέον να υλοποιηθεί. Şimdi bunu bu hale getiren mükemmele yakın bir organizasyonu veya işin asıl yani çekilecek olan senaryo konusunda çalışan Tarkan Karlıdağ, Serdar Akar'a ve iki tane senarist, üç tane senarist arkadaşımız var. Senaryoları yazıyorlar. Önce onlara çok teşekkür ediyorum. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ δύο, πέντε σενάριογράφους, οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο γραφικό σενάριο. Γιατί αυτή η θέση, η οποία είχα λάβει σαν πρωταγωνιστής αυτής της σειράς, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ ωραία. Bu böyle bir projede olmak için gerçekten yüreklerini koyan bütün arkadaşlar, özellikle Türk oyunculara ve Yunan oyunculara Türkçe çok teşekkür ediyorum. Bir de ben burada yani kast olayının bu kadar güzel olması, ne bileyim yani sanki o resimde gerçekten varmış gibi. Ben yani şimdi Kalliope'yi görünce sanki ben Kalliope'de elini felini düşünmüşüm. Böyle bir resim var. Yine έχω γίνει όλο αυτό το casting, όλα αυτές τις ημέρες έχω γίνει έτσι όλη η ταινία. Έχω δει αυτές τις φωτογραφίες. Βλέπω δίπλα μου την κυρία Ελένη. Αυτή είναι η Καλλιόπη. Όντως, η Καλλιόπη που σκεφτόμουν είναι αυτή που είναι δίπλα μου. Ένα πράγμα το οποίο για μένα ήταν ασυγκίνητο και όμως γίνεται πραγματικότητα.
hemen hemen bütün karakterler böyle, ben büyü gibi geliyor yani, ben bayağı korkuyorum. Namaz edecek diye. Φοβάμαι ότι όλα αυτά θα πέσουν στο κενό. Δεν είναι δυνατόν να τα έχει σκεφτεί ο άνθρωπο έτσι και να ελοποιούνται όπω είναι σήμερα. Yani bu konuşmayı uzatıp giderim, kafanızda fazla yormayayım. Ben çok mutluyum. Bütün arkadaşlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma bu kadar. Να μην σας κουράσω παραπάνω, γιατί αν συνεχίσω δεν ξέρω και εγώ μέχρι πού μπορεί να φτάσω. Ευχαριστώ όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ πέρα ανάμεσά μας, όλους τους οποίους που είναι μαζί μας. Και θέλω τον λόγο σας να μας συνεχίσω. Γεια σας, χαίρομαι που είμαι εδώ, πρώτα απ' όλα στην Μυτιλίνη, σε αυτό το υπέροχο νησί. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σε αυτή τη συνεργασία που γίνεται για πρώτη φορά. Αυτή η συμπαραγωγή Τουρκίας, την Ελλάδα, με Έλληνες ηθοποιούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω που με ευνηδίασε πριν από λίγο καιρό, γιατί είναι σύντομο διάστημα, ο Μάκης ο Γαζής, όταν με πήρε τηλέφωνο να μου πει για μια δουλειά που γίνεται. Περάσαμε από τη Σιόν, μας είδανε, τους είδαμε, ήταν πάρα πολύ πραγματικά ευχάριστη συνεργασία και στην αρχή είπα να πω την αλήθεια πώς φεύγω, πού πάω, πώς θα γίνει, τι. Αλλά τελικά είναι όλα τόσο υπέροχα. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που είχα γύρισμα. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Είπε ότι εγώ δεν είμαι ο μοναδικός ο οποίος παίρνω το μικρόφωνο και συνεχίζω. Πρέπει και έγινε στο ίδιο. Τα λέω μαζί με εμένα, δεν θέλω να πω πολλά. Εγώ είμαι λοιπόν ο σύζυγος, που είναι μεγάλο ηθοποιός και εγώ είμαι μία, έχει δύο γυναίκες, μία στην Τουρκία, μία στην Ελλάδα, εγώ είμαι Ελληνίδα. Με την Κέτη Παπαλή Καπκάνη τη μητέρα μου, ο πρώην άντρας μου, ο Μανώλης Σαμοήλης, ο πατριός μου, ο Ζαφίρης Κατραμάδος, ο θείος μου, θείος, πατριός και πολλά μαζί, ναι. Ο Στέφανος ο Δαμάτος, εγώ μιλάω τώρα στα Ελληνικά, εντάξει, κάνω καλή μας εμένα αυτή τη στιγμή, τους Έλληνες που κάνει το διευθυντή του σχολείου, που πάνε τα παιδιά μου, δύο παιδιά, ένα με τον πρώην άντρα μου και ένα με τον Μιλ. Τον Αντώνη και την Νάσινα. Πώς σας όνομα τώρα. Ναρίσα, ναι. Ναρίσα. Να πείτε και τους άλλους, είναι ο Νίκος, δεν τα ξέρω το όνομα τα παιδιά, sorry, θα τα πείτε λίγα εσείς. Δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται να πω. Εγώ είμαι πάρα πολύ πραγματικά. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα γυρίσματος, δουλεύω από το πρωί, από τις 7 η ώρα όπως με βλέπετε. Κάναμε ένα διάλειμμα να έρθουμε εδώ να μιλήσουμε και συνεχίζω γύρισμα συνεχόμενο. Και το πιο περίεργο και η πρόκληση είναι ότι δεν μιλάμε με σε κάποιες στιγμές, αλλά μιλάμε τουρκικά εμείς. Το παλεύουμε και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή του φυσικά, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Να είστε καλά. Heyecanlı çünkü ilk defa böyle Türkiye konulu ve Ege konulu bir dizide rol aldığını söylüyor. O da çok çok heyecanlı. Bu konuda ilk kararımı verdiğinde ben ne yaptım, nereye gidiyorum, deli miydi, düşündüm kendime, sordum. Ama çekimler başladı ve meslektaşlarımızla tanıştıktan sonra ilk diye ben de varım diye düşünüyorum şimdi diyor. Tabii kolay değil çünkü dizide Türkçe konuşmak zorunda Eleni. Να πούμε ότι είναι μια ρομαντική κομμωδία, έτσι, είναι ένα κοινωνικό έργο, είναι μέσα στη ζωή της. Κομέτι, αλλά çok romantik bir komedi. Konuyu zaten herhalde ya duymuşsunuzdur veya bizimle burada tekrar okuruz. İsmail Bey Ege'de iki yak arasında gidip geliyor. Yak amaca götürecekler kendisini. Öyle tahmin ediyorum ben bir ara. Ama bilmiyorum artık kendisini. Evet, iki aşk, iki yakadaki iki farklı aşk arasında gidip gelen bir balıkçı İsmail. Kalyopi, yani Eleni filmi, buradaki aşkı. Eleni bugün ilk gün çekimler başladı. Türkçe konuşmak zorunda olmasına rağmen çok mutlu görünüyor, çok heyecanlı görünüyor. Umarız dizinin sonuna kadar bu heyecan böyle devam eder. Teşekkürler. Kiriyes ki kiriyi. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, αγαπημένοι μου συμπατριώτες και συμπατριώτισες, χαιρετίζω με ενθουσιασμό, αισιοδοξία, ελπίδα την απόψινή συγκέντρωσή μας.
Πριν από κάποια χρόνια, δεν λέω πόσα, στο Μόλυβο, για μια κούφτα τουρίστριες, για να κερδίσουν τουρισμό, πάλεψανε δύο χωριά, το ένα με το άλλο. Και τελικά καταφέρανε να κερδίσουν λίγους τουρίστες. Τώρα όμως, με αυτή την παραγωγή που από μια ιδέα κατάφερε να γίνει πραγματικότητα, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, και όμως ξεκίνησε, μέσα από αυτή την ιδέα που έγινε πραγματικότητα, θέλω να πιστεύω ότι η Μυτιλήνη, το πανέμορφο νησί μας, θα αποκτήσει τέτοια δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο, γιατί θα αναδειχθούν οι ομορφιές του πανέμορφου νησιού μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια αφορμή για να, τουλάχιστον για μένα, για να βρίσκομαι σε αυτή την παραγωγή, είναι η αγάπη για αυτό το υπέροχο νησί μας, που ντρέπομαι που το λέω, δεν κατάφερα να έρθω λόγω που είχα πολλές υποχρεώσεις, αλλά πάντα η καρδιά μου και οι μνήμες μου ήταν στον όμορφο Μόλυβο, στην όμορφη πέτρα, στην Αγιά. Αγαπημένη μου την παιδιά, συγκινούμε. Ήμουνα κοριτσάκι τότε, ξαντιά και ήμουνα και ωραία. Θα δώσουμε όλοι μαζί έναν αγώνα, ο καθένας μέσα από τη δική του πορεία, μέσα από τη δική του σκέψη και την αισιοδοξία, να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Σας εύχομαι να έχετε χρόνια πολλά και καλή ευθεριά! Molivos bölgesinde bundan yıllar önce bir dizi çekimi daha yapmış. O zaman küçük bir kızdım, sarışındım, çok güzeldim dedi. Uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen Midilli ve Midilli'nin güzel bölgelerini, Molivos'u, Ayasos'u hiç unutmadığını söyledi. Bunun bir umut başlangıcı olduğunu, özellikle bu ada için bir umut başlangıcı olduğunu diledi. Ve Yunanistan'ın bu çok zor günlerinde herkesin kendi çapında bir şeyler yapmak gerektiğine inandığını, kişisel çabaların çok çok önemli olduğunu iletmek istedi buradaki seyirciye veya işlemci arkadaşlara. Bu kişisel küçük çabaların çok büyük sonuçlar getireceğini ve burada bu bir avuç insanın yaptığı, işte bu Ege'nin iki güzel yakasının geleceğine yönelik yapılan bu güzel uğraşının kendisince, kendine göre çok büyük sonuçlar, çok olumlu sonuçlar getireceğine inandığını ve Yunanistan'ın çok daha güzel günlere kavuşacağına, az da olsa, bir damla da olsa bir payı olacağından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Που είχα κάνει πριν πολλά χρόνια, όπου επειδή έπαιζα ένα κομικό ρόλο, νόμιζαν οι θεατές, επειδή κατέβαινα στο κοινό, ότι είναι δικός άνθρωπος και ανήκαν ένα σώμα παιδιά μαζί του στη σκηνή. Έδωσα μεγάλο αγώνα να κρατήσουμε την ισορροπία της παράστασης και να απαλλαγώ από τη ζαβολιά των παιδιών. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργικότητα που έχει το ανθρώπινο μυαλό. Αυτά που κατάφερα εδώ, αλλά και τι. Δημιουργικότητα που είχαν τα παιδιά. Ξέρω να μπαίνω στο παιχνίδι. Μπήκαμε σε αυτή τη δουλειά αντίστοιχη, η οποία στο σύνολό μας οι Έλληνες, με μια διάθεση παιχνιδιού παρά να πάρουμε λεφτά, να βελτιώσουμε τις φιλοδοξίες μας, να πετύχουμε κάτι περισσότερο για τον εγωισμό μας. Εκείνο που με συγκινεί και με ενθουσιάζει είναι ότι διαπιστώνω και υπερασπίζουμε ότι είμαστε ένας φιλόξενος, φιλότυπος λαός εμείς οι Έλληνες, αλλά είδα και συγκινούμε αυτό που λέω, το επίπεδο πολιτισμού ευγένειας και φιλοξενίας που έχει αυτός ο τουρκικός λαός στο σύνολο. Από το σερβιτόρ μέχρι το διευθυντή παραγωγής, τον παραγωγό, τον σκηνοθέτη,
έχουμε ένα επίπεδο συναλλαγής πολιτισμών. Ένας Τούρκος απλός άνθρωπος που μέσω μεταφραστή μου είπε η ελπίδα που περάσαμε δύσκολες μέρες παλαιότερα στην Τουρκία και στην Ελλάδα δεν είναι στους πολιτικούς, είναι στους καλλιτέχνες και στους επιστήμονες. Εάν λοιπόν ο καλλιτέχνης δουλέψει επιστημονικά και ο επιστήμονας καλλιτεχνικά, γεννιέται η καινούργια ελπίδα και για την ωραία μας Ελλάδα, η οποία είναι όρθια και κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι τη σηκώνει τώρα ψηλότερα βάζοντας υψηλές φορολογίες. Μέχομαι αυτή τη στιγμή τους πολιτικούς. Οι καλλιτέχνες, εμείς, ο ένας με το μικρό του όνομα, ο άλλος με το μεγαλύτερο, κάνουμε μια πολιτιστική ισότιμη ανταλλαγή με ένα διπλανό γειτονικό λαό και απορώ που βρίσκεται αυτή η γλυκύτητα στο Αιγαίο με τόσο πολύ αλάτι. Daha önce bulunmuş, burada dizi çekimlerine katılmış. Ama bu defa çok farklı bir şekilde, çok farklı amaçlar ve çok farklı konumlarla bu dizide yer aldık. Artık biz kendi egomuzdan vazgeçtik. Aynı Keti Hanım'ın da söylediği gibi bazı ortak emellerimizi geleceğe yönelik bazı daha olumlu sonuçları elde edebilmek için bu birlikteliğin yanındayız diyor. Ve umudu politikacılarla değil, bilim adamlarına var olacağını düşünüyor kendisi. Sanatçılar bilimsel yolları kullanır. Bilim adamları da biraz daha sanatsal yollarda devam ederlerse yollarına umut mutlaka sonunda vardır dedi. Sonunda söylediklerini çok güzel bir cümleyle bitirdi. Bu çok tuzlu olan Ege bölgesinde, Ege Denizi'nde tatlılığı herhalde bir şekilde yakalayacağız demek istediniz. Μόνο κάτι θέλω να συμπληρώσω ότι επειδή αναφέρθηκα στην πολιτική πραγματικότητα που ζούμε τώρα τελευταία, η περιέργεια μου είναι την εποχή που θα έχουμε την ανάπτυξη όπως υπόσχονται οι σωτήρες της καταστροφής μας, πώς θα γίνει αυτή η ανάπτυξη όταν θα προβάλλεται αυτό το ΣΥΡΙΑ και δεν θα δουλεύει κανείς. Όλοι θα βλέπουν το ΣΥΡΙΑ. Είναι συναρπαστικό το σενάριο. Κρατήστε την αγωνία σας όπως κάνουμε και εμείς. Προσπαθούμε Τούρτσι Μιλίου, αλλά όταν τα μάθουμε θα αλλάξουμε ένα φροντιστήριο εδώ για να ζήσουμε μετά στην Ελλάδα. Söyledi daha önce. Şimdi son söylediğimde de dizi başladığı zaman işinizi gücünüzü bırakıp diziyi sevmeye başlayacaksınız. Hepiniz Türkçe öğrenmek isteyeceksiniz. O yüzden benim bundan sonraki işim dizi bittikten sonra Medili'yi de dershane açmak olacak dedi. Göreceğiz. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ερντάν για την ιδέα που είχε, την αγάπη που με έχει επιλέξει, την καλή μου φίλη, τη Χαριτζάου Ιγκούρ που κάθεται εκεί, που με έχει επιλέξει για να παίξω, τον Καλόνι, τον Θείο, τον Μάκη, τον Καϊστή, που αυτός έχει προκυνήσει τώρα σίγουρα γιατί τρέχονται πολύ εύκολα. Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος, πραγματικά σας μιλώ γιατί ήρθα να παίξω στον χωριό της γενιάς μου. Είναι το Πλωμάρι. Βέβαια κάποτε μου είχαν πει από Αγιάσου και από Πλωμάρι, μήτε γυναίκα, μήτε κουμπίτε μουλά. Η γιαγιά μου ήταν και τα δύο. Ήταν και μουλάρα, ήταν και γυναικάρα. Γελάτε. Άμα δεν πειράζει Τούρκια, μην δείξετε. Πειράζει τα Τούρκια, δεν κόνωσαμε τι. İlk defa Erdal Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Yanınızda oluyoruz çünkü. Adam filme de çok teşekkür etmek istiyorum. Benim iyi arkadaşlarım Harika Uygur, Maki Gezis. Onlar çok iyi arkadaşlar ve çok mutluyum. Ben 37 sene oyuncuyum. İlk defa Türkiye'de oynuyorum. Çok çok mutlu oldum. Ve Türkler bize o kadar iyi bakıyor ki Hollywood
Karayetmez Türkler evreninde. Ama benim tek için, benim için tek için, ben burada doğdum. İstanbul'da doğdum, Büyükada'da doğdum. Onun için ben, Türkiye benim ülkem olduğu için Türkiye'de oynamak çok mutluyum. Teşekkür ederim. Καλησπέρα σας, μη σας θέλησω τώρα και εγώ και λέω τα ίδια και τα ίδια. Μ' ακούτε? Ωραία, τα διαφωνήκια να ακούτε. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους μας, Τούρκους, Έλληνες, διπλάσια συγχαρητήρια στους Τούρκους που είχαν αυτή την ιδέα. Είναι θαυμάσια ιδέα και την οποία κληθήκαμε να υπηρετήσουμε, πιστεύω, να τα βάλουμε πέρα και να γίνει κάτι πάρα πολύ καλό για τους Έλληνες, για τους Τούρκους και για την τέχνη. Κύριε Ρεντάλ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ, κύριε Παραγωγέ, όλοι σας, αρχές της Λέσβου, της Τουρκίας, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις τίποτα να φάω τώρα. Τους λες χρόνια πολλά μπορεί να γίνει μια βιβλία ο Άδρια. Manolis Bey, tüm bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor ama Türklere iki kat teşekkür ediyor. Çünkü biliyorsunuz bu fikir Türkiye'den çıktı. Erdal Bey'in bir hikayesiydi. Kendisi de bu dizide yer almış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Her şeyin çok güzel devam edeceğini, çok güzel sonuçlar getireceğini o da diğerleri gibi biliyor, bundan emin. Hepinize burada olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizin diziyi izlemenizi umuyor. Teşekkürler herhalde. Θα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μάκη Γαζή από την ελληνική πλευρά που προσπάθησε και προσπαθεί πάρα πολύ για να γίνει αυτό το πράγμα πράξη. Çocuklar da söylemişti, ben herhalde çevirmedim. Özellikle Bay Makis Gaziz bu konuda gerçekten büyük çaba gösteriyor. Tüm oyuncu arkadaşlarımız kendisine çok teşekkür ediyorlar. Maki, sinema sezonunda. Merhaba öncelikle. Bir saniye size geçiyorum. Çünkü Bay Manolis'in bir şey söyledi ve çok önemli. Ben oradaki durmak istiyorum. Dedi ki, Yunan olarak size söyledi. Kaptırma nasıl olacak dedi. Eğer herkes dizi seyrederse Yunanistan kaptırmayacak. Maalesef birkaç sene kalma böyle kalacağız. İnşallah değişecek bu olay. Λόγω αυτό που είπατε ότι ανάπτυξη βλέποντας το έργο δεν νομίζω να έχουμε στην Ελλάδα, το ξεχάσαμε, το έκανα το πω εγώ. Sağ olun. Bizim adımıza söylenecek her şey aslında Erdoğan ve Serdar abi söyledi. Onun dışında bir şey söylemek çok doğru olmak benim açımdan. Ama burada olmak çok güzel. Böyle bir işin içinde olmak çok güzel. Başta Avantya'ya olmak güzel. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ben de çok heyecanlıyım gerçekten. O yüzden την Adam Fink, η οποία νομίζω είναι το πιο σημαντικό σημείο εδώ πέρα. Νομίζω για τα παιδιά, πριν προχωρήσουμε στις εικόνες, θα ρίξω να πω ότι είναι πολλά μέλη της συνύπαρξης εδώ, μια οργάνωση, που οργάνωση που χρόνια τώρα παλεύει για να στερεωθεί η ελληνοτουρκική φιλία. Πείτε με που είναι και στο Μούσο Αναμεξιδρού, που είναι και η μισή τερμήνης, από το σαν τερμήνη. Γιατί είναι συνήθως, έγινε η Ιλετική Δέρνη. Adamızda Ege'de İletişim Derneği isim parçası adı altında bir de bir Türk-Yunan Dostluk Derneği var. Bugün bazı üyeleri burada. Onlar da her konuda size yardımcı olacaklarını söylemişler Köse'ye. Onu da iletiyorum. Yani bundan sonraki çekimlerde her türlü yardım bizim Türk-Yunan Dostluk Derneği'nden de alabileceksiniz. Καλησπέρα σας. Όταν πέταγα με το αεροπλάνο
την Ελλάδα και έφτασαν στη Τουρκία, δεν είδα καμία διαφορά. Δεν είδα κάτι περίεργο, δεν είδα υπτάμενα δέντρα ή οτιδήποτε. Είμαστε το ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι καθαρά όλο το θέμα με τα σύνορα είναι γιατί κάποιοι θέλουν να κουμαντάρουν το δικό τους στάμενο. Και είμαστε κάτι σαν πρόβατα. Τους αρέσει αυτό πάρα πολύ και το κάνουμε. Και όχι απλά τους αρέσει, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Εγώ το πιστεύω αυτό. Γιατί ο πολιτισμός είναι παντού. Είναι τριγύρω μας και είναι κυρίως μέσα μας. Και αυτό θα το αποδείξουμε και το αποδείξουμε ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ama çok akıllı, Türkçe'de de hiç zorlanmıyor. Ben uçakla Atina'dan gelirken Türkiye'ye doğru veya Midilli'ye doğru hiçbir fark göremiyorum uçaktan aşağıya doğru baktığım zaman diyor. Politikacıların ve iki ülkeyi birbirine düşürmek isteyen çevrelerin kendi ahırlarında yönetmek istedikleri koyunlar vardır. Biz bu koyunlardan biri olmayalım. Biliyorum ki çözüm sadece kültür içimizde yaşattığımız, çevremizde yaşattığımız kültürle, bu tür etkinliklerle olacaktır. Ve bunu başaracağımızı da biliyorum. Bundan eminim. Siz de sonuçları göreceksiniz dedi. Erdal abi. Abi, conozco sin back. Aló. Vaya te pierde dikisna. Por el yavas, yavas sabe tú que sí que pico conoció, aquí tu partín, ¿eh? Leo que sos acrigos, hasta por ejemplo, sa turcos pateras, si goi su, siga, siga. Se sabe, se sabe, se sabe, se sabe. Εγώ δεν έχω πολλά, όλα τα έχουμε πει εδώ όλοι. Δουλεύουμε σκληρά πάρα πολύ όλοι. Είναι μια παραγωγή πάρα πολύ μεγάλη, η οποία εμένα με τιμά που συμμετέχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάκη τον Χαζή, τη Χαρικά, που υπάρχει λόγος που εκεί μας επέλεξαν και είμαστε εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ της παραγωγής. Όλοι συμμετέχουμε και αυτό που έχω να πω ότι η φιλοξενία τους, η ευγένειά τους είναι χαρακτηριστικά που εμένα με συγκίνησαν από πρώτη στιγμή, είναι, ξέρετε, λίγο δύσκολο για μας, γιατί είμαστε στην Τουρκία, είμαστε κι εμείς, όσον αφορά εμείς, μικρά παιδιά, όλους εδώ τους νιώθουμε κοντά μας, γονείς μας, θείους μας. Αλλά θέλω να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε κι εμείς από εδώ. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα, τον Κορτίδη, χωρίς αυτόν, δεν θα μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Ξέρετε, δεν είναι και εύκολη γλώσσα τα τουρκικά. Προσπαθούμε όμως. Άρα αυτό που έχω να πω είναι «De security day». Evet, Dimitri de yine dizideki Yunanlı genç oyunculardan biri.
O da Türkiye'de olmaktan, bu organizasyon içerisinde yer almaktan ve seçilmiş olmaktan çok mutlu. Özellikle Harika Hanım'a ve Makis'e çok çok teşekkür ediyor kendilerini seçtikleri için. Gerçekten çok güzel ve heyecanlı bir tecrübe yaşadığını, özellikle Türk konuseverliğinin kendisini çok çok duygulandırdığını söylüyor. O da diğer oyuncular gibi dizinin çok çok iyi devam edeceğinden emin. Bu arada Dimitri'ye ben de katılıyorum. İşin en zor bölümünü bence de Costa Sportivis yapıyor. Costa, görelim seni de. Çünkü oyunculara Türkçe konuşmayı çok zor olan bir bölüm. Türkçe konuşmayı Costa sağlıyor. Tercümeleri o yapıyor. O yüzden ben de Dimitri gibi Costa'nın çok çok önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Başka konuşmak söyleyecek her şeyi zaten herkes söyledi. Böylesine muhteşem bir ekiple çalışmak gerçekten mükemmel. Onların her şeyi güzel olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, Gökhan. Συμπέστηκα τόση παραγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους οι οποίοι έχουν συνεισφέρει τα δύνατα δυνατά ώστε να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα. Αυτό όλο το εγχείρημα το οποίο θα έχει ελπίζουμε μεγάλη διάρκεια. Ευχαριστώ όλους, όλους όσους μας έχουν βοηθήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Όλους, πρέπει να συγχωρείτε. Να αρχίσει η προβολή των εικόνων, αν είμαστε έτοιμοι. Μετά θα μείνουν... Ben milli birliği aile köpeğinden gelen Türk vatandaşıyım. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι αναφερόμενο στον κύριο Ισμαήλ, τον πρωταγωνιστή εδώ πέρα της σειράς. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος η πρόγονή μου είναι από τη Λέσβο. Εγώ ζω και κατοικώ αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω εγώ προσωπικά είναι, ήταν πολύ σημαντικοί οι άνθρωποι της Λέσβου και ένας από αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους, τους Λεσβίους, ήταν ο παππούς μου. Ήταν ο πρώτος Υπουργός Οικονομικών επί του Αντατούρκ, ο Αγραλής, από την Άγρα. Yunan dostluğunun iyi olmasını düşünenlerden biriyim ve bundan çok memnun oldum. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εγώ σαν γνήσιος Μυτιλινιός, γιατί έτσι αποκαλούμε τέτοια γυρίσματα που θα πραγματοποιηθούν εδώ πέρα, τα οποία θα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τις σχέσεις των δύο χωρών. Türkiye'nin en popüler sanatçısı Sayın Erdal Bey'den İki taraflı bu sevgiyi, bu aşkı Balıkçı İsmail rolüyle en iyi oynamasını diliyorum ve seyredeceğim ve kendisini tekrar tebrik edeceğim. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω συγχαρητήρια στον πρωταγωνιστή. Νομίζω ήταν ο καταλληλότερος να πάρει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον Ισμαήλ, που θα είναι τόσο στην Ελλάδα, τόσο στην Τουρκία. Θα αγαπηθεί, ελπίζω, και από τις δύο χώρες και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ben teşekkür ederim size, sağ olun. Şimdi sizin şansınızda ben bir şey daha görüyorum. Gerçekten bu iki yaka bir İsmail dizisinde oynayan bütün sanatçıların kendi sanatlarını, kendi karakterini oynamanın ötesinde çok kutsal bir işin içinde olmanın büyüklüğünü de yaşadıklarını görüyorum. Gerek Türk oyuncu arkadaşlarda, özellikle Yunanlı oyuncu arkadaşlarda hepimizde büyük bir sorumluluk var. İnşallah ben de temenni ederim ki iyi sonuçlanırız. Bütün arkadaşlar önce karakterlerini sevdirir, hem de bu güzel görevde başarıyla neticelenir ve bu görevde sonuçlanır. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Çok enteresan. Ben geçen sene Karadağlar'da İngiliz çektim. Küçükkuyu'da çektim ve orada sürekli bakıyordum ben Körfez'e. Körfez'in ortasında kocaman bir kara parçası. Diyorum ki Allah'ım yarabbim ya, o kadar güzel bir coğrafya vermiştin ki. Yani peki niye bu kadar yakınlık, bu kadar böyle büyük bir coğrafya parçası, iki tane de insan
Ama niye bunlar yakın değil? Hep onu düşünüyordum. E tabii onun nedenlerini biliyorsunuz. Yani Tanrı birleşin diyor ama bir takım insanlar ya bir takım politikacılar veya politikalar o güzel toprak parçası, o güzel körfezin içindeki o bütünlüğü istemiyorlar. Ama biz onlara hissettireceğiz. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι έχουμε ξεκινήσει για να κάνουμε ένα γύρισμα. Έχουμε έρθει εδώ σαν πρωταγωνιστές, σαν επαγγελματίες. Αλλά βλέπω ένα ειδικό κλίμα, όχι μόνο από εμάς τους Τούρκους, αλλά και τους Έλληνες. Είμαστε όλοι συγκινησιακά πολύ φορτισμένοι. Βλέπω ότι όλο αυτό δεν είναι πλέον μια απλή υπόθεση η οποία θα είναι επαγγελματική. Αλλά από ό,τι βλέπω θα είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που θα ήθελα να πω βέβαια ήταν βλέποντας τη Λέσβο από απέναντι, βλέποντας και στα προηγούμενα γυρίσματα που θα κάνει σε άλλες σειρές. Έβλεπα απέναντι με ένα νησί. Μα, ελληνικό νησί. Γιατί να έχουμε τόσα προβλήματα, γιατί να υπάρχουν τόσα πράγματα τα οποία διαφοροποιούνται. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι διαφορετικά όλα τα πράγματα. Μπορούμε να είμαστε μαζί, μπορούμε να είμαστε ένα, μπορούμε να ελπίζουμε μαζί και να περνάμε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σερτάρ Ακάρ ευχαριστεί πολύ όλους και όλοι οι οποίοι παρουσιάζονται εδώ πέρα. Θα δώσουμε τα δώρα και η Κώστα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Έχουν γυρίσματα και να φύγουν τώρα. Πάλι στην Αγγλία θα πάνε γυρίσματα. Καλή επιτυχία. Η γη σας χαίρεσε. Σε ευχαριστώ.